Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν είναι δόκιμο να ασκήσει κανείς πολύ αυστηρή κριτική στις προγραμματικές θέσεις μιας κυβέρνησης, η οποία ήρθε στην εξουσία μόλις πριν από 15 μέρες και μάλιστα με μια ισχυρή λαϊκή εντολή. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης. Οι προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, εξάλλου όπως τις ακούσαμε, ήταν περισσότερο μια εκδήλωση καλών προθέσεων και πολύ λιγότερο μια καταγραφή συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων. Ο δεύτερος λόγος που πιστεύω ότι δεν δικαιούμαστε σήμερα να ασκήσουμε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση είναι διότι πραγματικά πιστεύω ότι ο πολιτικός λόγος της αντιπολίτευσης θα πρέπει πια να διέπεται από μια διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. Νομίζω ότι έχει περάσει η ανεπιστρεπτή εποχή όπου η αντιπολίτευση ασκεί στήρα αρνητική κριτική σε οτιδήποτε προτείνει η κυβέρνηση. Η κοινωνία πια έχει αποδείξει ότι απεχθάνεται τους στήρους κομματικούς μονολόγους. Όπως εμείς ζητούσαμε πολλές φορές συνένεση για δύσκολες πολιτικές αποφάσεις τις οποίες θέλαμε να πάρουμε όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, μια συνένεση την οποία σχεδόν ποτέ δεν λάβαμε, έτσι και εμείς όμως οφείλουμε να προσφέρουμε αυτή τη συνένεση όταν, και το τονίζω, όταν η αντιπολίτευση, όταν η κυβέρνηση κινείται σωστή κατεύθυνση. Γιατί το χρέος μιας σωστής και υπεύθυνης αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να βρίσκεται απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά πολύ συχνά να βρίσκεται και ένα βήμα μπροστά από την κυβέρνηση. Και ας μην το ξεχνάμε αυτό και σε μια εποχή που και εμείς ως Νέα Δημοκρατία ψάχνουμε το δικό μας το δρόμο. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πεδία στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση. Άκουσα με πολύ προσοχή την ομιλία της νέας Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία παρουσίασε τις θέσεις της κυβέρνησης για το ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης. Πιστεύω, και το πιστεύει και η παράταξή μας, ότι η πράσινη ανάπτυξη μπορεί πραγματικά να αποτελεί μια εναλλακτική, αναπτυξιακή διέξοδο για την χώρα μας. Πιστεύουμε και εμείς ότι το μοντέλο ανάπτυξης στη χώρα μας, έτσι όπως δρομολογήθηκε τα τελευταία 20-30 χρόνια, αρχίζει και φτάνει στο τέλος του και ότι η χώρα μας θα πρέπει να αξιοποιήσει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει, προκειμένου να μπορέσει να ανταγωνιστεί επί ίσης όρης σε ένα διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο αδυσόπιτος. Και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κυρία Υπουργέ, ότι πίσω από τις ωραίες και σωστές κεντρικές διακηρύξεις τις οποίες παρουσιάσατε, κρύβονται δύσκολα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία θα απαιτήσουν να πάρετε θέση και ενδεχομένως να συγκρουστείτε και με συντεχνίες και με οργανωμένα συμφέροντα, προκειμένου να προχωρήσετε και εσείς το δικό σας το πρόγραμμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο οποίο αναφερθήκατε. Κάνατε ορισμένες γενικές διαπιστώσεις με τις οποίες κανείς θα διαφωνήσει. Το ακαμφώδες πρόβλημα όμως της διαχείρισης των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο σήμερα έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα εφαρμόσουμε έναν περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος δυστυχώς έχει μείνει πίσω λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών. Και εκεί θα πρέπει και εσείς να πάρετε θέση. Και θα πρέπει να πάρετε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες θα σας φέρουν απέναντι και σε οργανωμένα συμφέροντα, αλλά και σε τοπικές αντιδράσεις. Άκουσα και προσυπογράφω την άποψή σας σχετικά με την διείσδυση των ανώσεων πηγών ενέργειας. Και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι. Αλλά και εκεί θα πρέπει όλοι μας και ως πολιτικό σύστημα να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες επικαλούμενες επιχειρήματα αμφίβολης, αν θέλετε, πιστικότητας, βάζουν αντιστάσεις και αναχώματα, παραδείγματος χάρη στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή του Αιγαίου, γιατί εκεί θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, δεν μπορούν να μπουν πουθενά αλλού, στο Αιγαίο θα μπουν. Κατά συνέπεια, αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες είναι δύσκολες. Εμείς, όταν θα κινηθείτε στη σωστή κατεύθυνση, θα σας παρέχουμε την στήριξη την οποία χρειάζεται η χώρα και εσείς για να προχωρήσετε. Κατανοώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ο Πρωθυπουργός επέμενε αρκετά στην ομιλία του να εστιάσει, θα έλεγα, το κύριο αντικείμενο των πρωτοβουλειών του σε ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με την διαφάνεια και τον εξυγχρονισμό του κράτους. Και δεν αμφιβάλλω και εγώ ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πλην όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μητέρα όλων των μαχών θα είναι και πάλι η οικονομία. Και εκεί πολύ φοβάμαι ότι τα πρώτα μηνύματα τα οποία ακούσαμε και από τις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και από τα πρώτα βήματα γραφής τα οποία έδωσε η κυβέρνηση, δεν είναι ενθαρρυντικά.
Υπάρχει μια πολύ κεντρική αντίφαση σε αυτό το οποίο ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης. Και η αντίφαση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη μία φαίνεται να υπάρχει μια διαπίστωση ότι τα δημόσια οικονομικά είναι σε πολύ κακή κατάσταση και από την άλλη δεν έχουμε ακούσει ακόμα κανένα συγκροτημένο πρόγραμμα για το πώς θα μειωθούν τα ελλείμματα, πώς θα πείσετε τις διεθνείς αγορές και τις Βρυξέλλες ότι έχετε ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο θα βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Και εδώ έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ή θα επιλέξετε να επιμείνετε σε προεκλογικές δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβατε και τις οποίες μέσα σας γνωρίζετε ότι δεν είναι εφαρμόσιμες και αν το κάνετε αυτό θα αναγκαστείτε ή να δανειστείτε περισσότερο ή να αυξήσετε τους φόρους, κάτι για το οποίο ακόμα δεν μας έχετε πει πολλά πράγματα, ή θα αναγκαστείτε να ανακαλέσετε κάποιες από αυτές τις δεσμεύσεις και να προσαρμοστείτε σε μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς είναι δυσάρεστη. Και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεστε, οι οραματικές διακηρύξεις τις οποίες ακούσαμε θα συγκρουστούν με τη σκληρή πραγματικότητα. Και όπως σας είπα, δεν αμφιβάλλω για την καλή σας πρόθεση, αλλά αμφισβητώ ότι θα είσαστε εσείς αυτοί που θα τετραγωνίσετε τον κύκλο και θα καταφέρετε να δώσετε μία λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι χρόνιο και το οποίο τελικά θα απαιτήσει τολμηρές μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικές συγκρούσεις. Το δείγμα γραφής το οποίο δώσατε στην περίπτωση του λιμένα του Πειραιά δεν ήταν ενθαρρυντικό. Στείλατε ένα μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές ότι είστε τεθειμένοι να επαναδιαπραγματευτείτε συμφωνίες οι οποίες κυρώθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Και σε μια εποχή όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσελκύουν οι διεθνείς επενδυτές, το μήνυμα αυτό είναι το λανθασμένο μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνετε. Στείλατε επίσης ένα μήνυμα σε οργανωμένες συντεχνίες ότι είστε ανοιχτοί να συζητήσετε μαζί τους και να αμφισβητήσετε αποφάσεις που πάρθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και ελπίζω, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, 20 δευτερόλεπτα, ότι το ίδιο σφάλμα δεν θα το επαναλάβετε σε άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ιδιωτικοποίησε, όπως η περίπτωση του ΟΤΕ. Κλείνω λέγοντας το εξής. Συνένεση στο λαϊκισμό δεν θα έχετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης. Συνένεση στα δύσκολα, σε πραγματικές τομές, τις οποίες θα θέλετε να κάνετε, αυτήν θα την έχετε. Τολμήστε να συγκρουστείτε και εμείς θα βάλουμε πλάτη. Αλλά αν επιμένετε να χαϊδεύετε αυτιά και να συντάσσεστε με το βαθύ Πασόκ των κρατικοδίαιτων συντεχνιών, εκεί θα μας βρείτε απέναντι. Σας ευχαριστώ πολύ.